Καλησπέρα, είμαι ο Μάγος Χάκη και θα εξαφανίσει το χάκι που βρίσκεται πίσω μου. Θα πάρει καλά. Γεια σας! Αυτό είναι μαύρη μαγεία. Θα τσεκάρουμε μαζί το σαν πρέπει μαύρη μαγεία και θα δούμε βίντεο όπως αυτό. Δεν έχει καμία εξήγηση αυτό, πώς το έκανε. Για να βάλετε κάτι like, subscribe και πάμε μέσα στο βίντεο. Μαλαλαλας! Εδώ έχουμε το slick back walking. Τι στο καλό κάνει ο man bro. Είναι λες και πετάει. Λες και κάνει hover το πόδι. Ζαλίστηκα. Τι μας το δείχνεις, δε τρελέ. Μαύρη μαγεία είναι, είπαμε. Η διάσημη τραγουδίστρια Αντέλ σε ένα από τα live που έκανε εξαφανίστηκε. Για να δούμε τι μαύρη μαγεία έκανε εδώ πέρα η Αντέλ. Όχι, εκεί είναι, δεν υπάρχει ακόμα. Δεν παίζει να εξαφανίστηκε. Φύγε. Αντέλ και συμπάγισσα είσαι. Συλλογική μαύρη μαγεία. Για να δούμε τι κάνει ακριβώς αυτός, φαίνεται. Αυτός είναι ο άρχοντας του Σκότους. Κάψε το κεφάλι! Σλίμπα και στο νερό! Για να δούμε! Είναι τέλειο αυτό, ρε μπρο! Είναι τέλειο! Θέλω να μάθω να το κάνω κι εγώ! Αυτό το πράγμα είναι ότι μπορεί να κόψει το χαρτί, λες και έχει ψαλίδι στο χέρι του, χωρίς να έχει ψαλίδι στο χέρι. Έλα! Μπρο, όντως δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος ότι μπορούσε να το κάνει αυτό. Αυτό το πράγμα είναι ο βασιλιάς μαύρης μαγείας, ο οποίος δεν τι κάνει. Έφτιαξε ένα CD και τώρα το CD το κάνει. Εξαφανίζει. Όχι, βασικά δεν το εξαφανίζει. Να το CD. Όχι, να το κάτω. Όχι, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό το μάτι. Οκ, ένα CD, δύο CD, τρία CD. Μην μου σε τα κάνει τέσσερα. Τέσσερα CD. Όχι, κανένα CD. Μέχρι και το παιδί με τα γυαλιά σηκώθηκε. Τέσσερα CD. Ωραία. Πες με τα. Α, καλά, βγάζει κι άλλα CD, μπρο. Wow! Μπροσπονάρι CD! Πολλά ένα μεγάλο CD! Οκ. Το σταματάω εδώ πέρα. Η μαύρη μαγεία έχει τα όρια τη. Όλοι έχουν προσπαθήσει να ισορροπήσουμε ένα νόμισμα να κάτσει όρθιο. Λοιπόν, αυτό μπρο βαριόταν να ισορροπήσει ένα νόμισμα. Είπε θα ισορροπήσει ένα μπουκάλι με ένα κλειδί, μια ξύνα, νόμισμα, ένα καρύδι, ένα ποτήρι νερό, μια κορνίζα και ένα πιάτο. Τι στο καλό θα κάνει, ρε μπρο. Θα βάλει και το νερό εκεί πέρα και. Πώ. Έβαλα και ένα καρύδι από πάνω τώρα. Το καρύδι γιατί το βάλα από πάνω. Και γυρνά ο κάρτο. Τι άλλο, έχει αφήσει κάτι άλλο που μένει να αφήσει πάνω. Το πιάτο, αλλά πού θα το βάλει το πιάτο. Έλα ρε μπρο, μας κοροϊδεύει. Μπρο, μας κοροϊδεύει αυτός. Αν τα αφήσει τα χέρια του και μείνει στον αέρα, θα τρυπάρω. Το άφησε μπρο. Οκ. Ισορροπία είναι αυτό, δεν είμαι μαγεία, είναι ισορροπία. Glitch! Ναι, αυτό ήταν ένα glitch. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα glitch της θάλασσας. Δεν ξέρω τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν βλέπω το νερό με το νερό. Νερώνουνε. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα μείνουμε την απορία. Τι αρέσει αυτό εδώ πέρα ο παιδικός πίνακας, δεν είναι τέλειος. Έχει πάνω αρκούδες, ψαράκια, νερό, φύση. Τα έχουν κολλήσει πάνω με σειραπτικά και με κόλλα. Και το έχουν κάνει έτσι ωραίο να φαίνεται σαν να είναι 3D. Αλλά εντάξει, καταλάβατε πώς είναι. Μόνο που δεν καταλάβατε. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι πίνακα ζωγραφικής. Και είναι ζωγραφισμένο όλο αυτό. Είναι ψεύτικες οι σκιές, τις έχει ζωγραφίσει. Έχει κάνει ψεύτικα σειραπτικά από πάνω, απλά τα έχει ζωγραφίσει. Για να νομίζεις ότι είναι ένα παιδικό κολλάζ, ενώ στα αλήθεια είναι ένας πίνακας. Είναι ίσιο το πράγμα. Δεν έχει τίποτα κολλημένο από πάνω. Και κάνει ένα χιλιάδες ευρώ. Αυτό πρέπει να κάνει ένα εκατομμύριο. Wow! Και είναι και αυτό έτσι, ναι. Ο τύπος κάνει κολλάζ, αν το ζωγραφίσει. Ακραίο. Glitch! Ναι. Έκανα κι άλλο γκλίτς για να σας θυμίσω πως είναι ένα γκλίτς. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα κιθαρισμένο αεροπλάνο, το οποίο είναι λες και έχει μείνει στον αέρα. Αλλά στα αλήθεια δεν έχει μείνει στον αέρα. Απλά κουνιέται με τέτοιο τρόπο το άλλο αεροπλάνο, όπου το κάνει να φαίνεται λες και κάθεται σε ένα μέρος. Αλλά δεν κάθεται. Ή κάθεται και είναι μαύρη μαγεία. Κώστα, σε σένα μιλά, Κωνσταντίνε. Τρώμαξε. Πώς μπορείς να περάσεις αυτό το κέρμα μέσα από αυτό το πράγμα το χαρτόνι, από αυτήν εδώ πέρα τη μικρή τρύπα που πότε φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν περνάει τίποτα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας τρόπος. Ναι, μαύρη μαγεία, να το λέμε. Αλλά δείτε εδώ πέρα πώς δουλεύει η μαύρη μαγεία. Το διπλώνει έτσι και το ξαναδιπλώνει, αλλά ανοίγει μόνο τη μισή πλευρά, την τζακίζει, την ανοίγει και τώρα για κάποιον περίεργο λόγο έχει ανοίξει μια μεγαλύτερη τρύπα. Μπαίνει από μέσα. Με ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Συλλογική. Απλά πρέπει να πιάνει τα χέρια σου. Άμα ξέρεις μαύρη μαγεία όμως. Μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα. Όπως αυτή εδώ πέρα η βίδα. Η οποία φιδώνει με αυτό εδώ πέρα το black and decker. Το οποίο το βάζει απλά πάνω. Το αγγίζει ρε μπρο. Και απλά φιδώνει για κάποιο λόγο. Αυτό δεν είναι μαύρη μαγεία τώρα. Όντως μεταξύ μα μην το πείτε στους υπόλοιπους. Γι' αυτό για κάποιο λόγο όντως υπάρχει. Κάπως φιδώνει και ξεφιδώνει τις βίδες τις οποίες βάζεις μέσα χωρίς καν να αγγίζει.
τις μαγνήτες. Δεν ξέρω, αλλά δείτε εδώ πέρα, τώρα ξεβιδώνει. Και δείτε όχι απλά το βίδωσε. Bro, ο Μαν δεν μπορεί καν να το σπάσει. Κόλπα με κάρτες. Παλιώσει. Αλλά αυτό εδώ πέρα τα έκανε καινούργια. Από πού βγάζει όλες αυτές εδώ πέρα τις κάρτες? Και λες εντάξει, έβγαλε αρκετές, δεν τα έχει άλλες. Αλλά όχι. Συνεχίζει και βγάζει. Και συνεχίζει και βγάζει από κάπου κάρτες. Αλλά εντάξει, τώρα θα τελειώσουν λογικά. Να. Δεν τελειώνουν οι κάρτες τόσο εύκολα. Παίζει να έχει 15 τράπουλες μπρο μέσα. Ουο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 υ
μόλις. Δεν έχω ιδέα. Εντάξει, απλά πούλησε την ψυχή του στη μαύρη μαγεία. Okay. Να καεί στην κόλαση! Μαύρη μαγεία υπάρχει και στο ποδόσφαιρο και δείτε το πιο γκλιτσαρισμένο γκολ που έχει μπει ποτέ. Πόσο καλό μπήκε αυτό το γκολ, πείτε μου! Δεν μπήκε το γκολ, bro, γιατί δείτε περνάει από πίσω και κάπως μάλλον πέρασε μέσα από το δίχτυ, από το τετραγωνάκι αυτά. Γιατί δεν περνάει ποτέ η μπάλα από μέσα, μα δείτε. Αλλά κάπως μετά είναι μέσα. Damn! Γκλίτσαρε το ποδόσφαιρο. Αυτό έγινε. Είδαμε πριν τον μάγο με την αξίνα, το κλειδί και το ποτήρι που έκανε την ισορροπία. Τώρα αυτός εδώ πέρα είναι next level, μπρο μάγος. Δείτε τι θα ισορροπήσει πάνω στις τρεις αυτές μπύρες. Ναι. Καταλάβατε. Δεν ήταν τυχαία εκεί πέρα. Μια ραπτομηχανή η οποία σίγουρα είναι πολύ βαριά για να τη σηκώνουν μάλιστα δύο άτομα. Ρε μπρο, πώς σκέφτηκε να ισορροπήσουν μια ραπτομηχανή. Λοιπόν, α, έχουμε μια παλιά ραπτομηχανή της γιαγιάς. Λες. Και ορίστε. Για κάποιο λόγο έκατσε ρε. Αυτό αλήθεια δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εδώ πέρα το παιδί λέει να ανοίξει και ανοίγει το σουιτάρι. Κλείσε λέει. Και κλείνει το σουιτάρι. Πώς το καλό γίνεται αυτό. Άνοιξε. Και ανοίγει. Και τι είναι και έχει τρυπάρει τώρα ο πατέρας. Έτσι σε φάση. Έλα μία λέει εδώ να δεις λέει γυναίκα. Τι στο καλό γίνεται. Open. Και άνοιξε. Τέλειες τράξεις, τέλειες μάγος ο μικρός. Αλλά! Ποιο είναι το τρίκ! Ήταν ο μικρός το αδερφός μέσα εκεί. Η μαγεία της πίεσης. Δείτε τη μαγεία της πίεσης. Ναι. Και όποτε θέλει να το κλείσει, το πηγαίνει λίγο πιο κάτω και κλείνει. Τέλειο, θέλω να το δοκιμάσω αυτό. Μαγεία υπάρχει ακόμα και στο φαγητό! Όπου αυτός ο πρώτος σεφ έχει πάρει ένα αυγό, κρύβει εκεί πέρα από κάτω και το χτυπάει λίγο και τι γίνεται, σπάει το αυγό! Όχι. Βγάζει άλλα 4 αυγά. Δεν θέλω μαγεία και στα αυγά, μάτια μου! Και σκεφτείμε λίγο από τη μαγεία και σπάμε λίγο στα skills. Όχι, τα άλλα δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Μα έβγαλε μπρο τη ρότα του ποδηλάτου του, η οποία έκανε και bounce εκεί, την έπιασε. Και απλά την έπιασε, τη βάζει και πίσω και τη βιδώνει, μπρο. Δηλαδή, damn μπρο μου, τι έκανες μόλις. Φυσική που δεν υπάρχει φυσική. Ορίστε, έκανε ρησέτομα. Έχετε βγάλει ποτέ το χέρι σας έξω το παράθυρο την ώρα που πηγαίνει το αυτοκίνητο και κάνετε έτσι να δείτε ότι κάνει σαν σκουλικάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα βγήκε κάτι καινούριο. Αεροδυναμική! Από εδώ και πέρα θα μπαίνω στα μάξι μόνο με μία τράπουλα. Θέλω πολύ να το δοκιμάσω αυτό. Α! Τι στο καλό είναι αυτό! Γιατί έχει τρία πόδια. Μπρο, τι στο καλό γίνεται. Πώς γίνεται να περπατάει με τρία. Μα έχει τρία πόδια. Δεν το κοιτάει κανένας αυτό. Μπρο μου, όχι. Καταστρέφεται ο κόσμος από τη μαύρη μαγεία. Αυτή η φωτιά για κάποιο λόγο δεν σβήνει. Δείτε εδώ πέρα. Πετάνε νερό πάνω και για κάποιο λόγο η φωτιά ξανανάβει. Μήπως έχει πετρογκάζ από κάτω. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω τι κάνει. Α, έχει φυσικό αέριο από κάτω. Ήταν πολύ εύκολο να λύσουμε τη μαύρη μαγεία. Τώρα θα τρυπάρετε τελείως. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα γίνεται κάπου έξω στην Αμερική σε έναν δρόμο. Και η φάση είναι ότι αυτή εδώ πέρα οι τέσσερις άνθρωποι που διαλέχθηκαν τελώς τυχαία και γυρνάει και θα βρεθούν τώρα στο αριστερά κουτί εκεί πέρα. Οπότε πάμε λίγο να τους σκεπάσουμε. Οπ, και τους σκεπάσανε και τώρα θα εμφανιστούν από την άλλη μεριά. Μπρο, μη με ρωτάτε πως γίνεται αυτό. Δεν έχω ιδέα πως γίνεται αυτό, αλλά για κάποιο λόγο δούλεψε. Πόσο μου αρέσουν τα μαγικά, είναι τέλεια και ας μην ξέρω πως γίνονται. Μαγεία με πατατάκια. Αυτός ο μαν είναι μάγος και ξέρει να σπάει τα πατατάκια με το μυαλό του. Λοιπόν, σπάσε το πατατάκι τρελέ μου. Και σπάσε, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Γιατί ένα παιδάκι λέει όχι, θα το ξανακάνεις, λέει. Τρύπαν μόλις το είδα. Και παίρνει κάποιος ένα πατατάκι για να το δοκιμάσει. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα το κάνει με το μυαλό του. Θα χρησιμοποιήσει του παιδιού το χέρι σαν πιστόλι για να πυροβολήσει το πατατάκι. Και... πυροβόλα το! Βάου! Μαύρη μαγεία σας λέω. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Ιμάντ, ένας από τους καλύτερους μάγους πραγματικά που έχουμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή ζωντανούς. Και δείτε μαν, αυτή τη στιγμή πετάει 1,5 λίτρο νερό μέσα σε ένα ποτήρι, το οποίο απλά το κάνει έτσι και το έσπασε. Και δεν βγήκε πουθενά το νερό. Και εδώ πέρα δείτε,
Τα μάτια του τι έπαθαν! Και έσβησε το φως του μεταξύ με τα μάτια αυτά. Χαίστηκε πάνω του. Εδώ πέρα ζωγράφησε ένα ψάρι πάνω σε ένα μονοδόλαρο. Και μαντέψτε! Μαντέψτε τι θα γίνει. Θα βγάλει ένα ζωντανό ψάρι από μέσα και θα το πετάξει μέσα στο ποτήρι με το νερό. Εδώ πέρα θα πάρει το flash από το κινητό. Και θα το βάλει μάλιστα και πίσω, man. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ή εδώ πέρα, ο man είδε τόσες πολλές ταινίες Matrix που ήθελε να το κάνει μόνος του. Και το έκανε. Το έκανε κάπως. Ή εδώ, επειδή ήταν και αλκοολικός κάποτε ο μάγος μας, μπορούσε να... Όχι, εντάξει. Είναι πολύ μεγάλο ποτήρι με ποτό αυτό. Λοιπόν, πάμε, έλα, αγγιχτείτε. Έλα το ένα πάνω και το άλλο κάτω. Έλα το ένα πάνω και το άλλο κάτω. Πηγαίνετε, βγείτε, φύγετε, απομακρυνθείτε. Όχι, πήγαινε πάνω. Όχι, ψέματα. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα μάγκες αυτά. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Είναι σταθερά στο ίδιο σημείο και άμα θέλετε, ξαναβάλετε το πίσω και δοκιμάστε το. Όσο το δοκιμάζετε εσείς, εγώ φεύγω. Δεν αντέχω άλλο εδώ πέρα.